Θέλω στο 90 να παίρνω το διπλό. Να παίζω στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μη! Ρόμπι με θέλω και στο ελληνικό τι θέλω. Και στη Super League, αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με Bet Builder διαθέσιμο και στο live και προσφορά χωρίς κατάθεση, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Η ομάδα είναι άρρωστη. Η ομάδα είναι άρρωστη. Και όταν μια ομάδα είναι άρρωστη, εγώ το λέω τώρα αφορά παρτίδα μπροστά εδώ, ότι σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να βγαίνει μπροστά ο πρόεδρος, ο οποίος κάνει τις μεταγράφες του, θέλει να κάνει μεταγράφες, η ομάδα δίνει τα λεφτάκια του πάρα πολύ ωραία. Ναι, κάποιοι τον κατηγορούν και λένε φύγε, πουλα, κάτι χαζοβιόλιδες είναι όλοι αυτοί που το λένε. Έτσι όπως το λέω, και όπως παρεξηγηθεί, δεν με νοιάζει κιόλας. Κάτι άμυαλοι άνθρωποι, οι οποίοι λέει και τι έγινε, λέει, άμα φύγει ο Μαρινάκης, θα έρθει, λέει, κάποιος άλλος. Δεν ρωτήσανε την ΑΕΚ, δεν ρωτήσανε τον ΠΑΟΚ, δεν ρωτήσανε τον Παναθηναϊκό, τι έχει τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Και πόσο ο Μαρινάκης το 2010 έφτιαξε τον Ολυμπιακό που πήρε πρωταθλήματα, που κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη, έφτιαξε το Ρέντι, πληρώσε το Καραϊσκάκι, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Καλά, δεν μας νοιάζουν αυτοί. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να βγει μπροστά, ακόμα πιο δυνατά. Και είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που πρέπει και τον επόμενο καιρό. Νίκο, η ομάδα πότε αρρώστησε. Λες η ομάδα είναι άρρωστη. Πότε αρρώστησε. Η ομάδα είναι άρρωστη εδώ και 2 χρόνια. Η ομάδα είναι άρρωστη εδώ και 2 χρόνια. Και στο δηλαδή, να σας το πω λίγο διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξανααγγίξει το ποδόσφαιρο. Την ποδοσφαιρική λογική σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχονται παικταράδες σαν το Χάμες Ροντρίγκες, το Μαρτσέλο, το Σολμπάκεν και να μην έρχονται, και να, ο Σκάρπα, και να μην μπορούν να πετύχουν σε μια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Ποιος θέλει. Η ομάδα. Δεν εμπνέει το περιβάλλον. Η ομάδα φταίει. Αυτό που λέει ο Κωστής. Η ομάδα φταίει. Και το λέω με πόνο ψυχής. Τι να πω τώρα δηλαδή. Δηλαδή να πω τι, ότι φταίει ο Σολμπάκεν. Τι να πω, ότι φταίει ο Σκάρπα. Ο Μαρινάκης φταίει. Κανένα Σολμπάκεν δεν φταίει. Αυτός πρέπει να το πάρει πάνω του. Αυτός είναι ο ηγέτης. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός πρέπει να το πάρει πάνω του. Τα μεγάλα εγκλήματα εντός αγωγικών ποδοσφαιρικά έγιναν το καλοκαίρι του 22. Όταν ο Ολυμπιακός αποφασίζει να έρθει ο Κορμπεράν, ένας νέος προπονητής με προοπτική που είναι project, που είναι υποσχόμενος κτλ. Και παίρνεις ένα τέτοιο προπονητή και του λες, κοουτσάρισε τον Μαρσέλο, τον Χάμες Ροντρίγκες. Δηλαδή υπήρχε εδώ μία διαφορά και ένα πρόβλημα κατανόησης το πού θέλουμε να πάμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Έφυγε ο Κορμπεράν, ήρθε ο Μίτσελ. Έφυγε ο Μίτσελ, τελείωσε ο Ανιγκό τη χρονιά. Το καλοκαίρι κάνουμε restart με Ισπανό προπονητή τεχνικό διευθυντή. Τον Δεκέμβριο, νέο restart με Πορτογάλο αντίστοιχα προπονητή και τεχνικό διευθυντή. Και ας ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή από τον Πορτογάλο, ρε φίλε. Δηλαδή, ας ξεκολλήσουμε για με τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς. Άρα λοιπόν, αν είναι άρρωστος ο Ολυμπιακός, αλλάζει θεραπεία κάθε ένα μήνα, δεν κρατάει την ίδια φαρμακευτική αγωγή, ας πούμε, σταθερά. Και αυτό το πράγμα τον οδηγεί στο να παραμένει σε μια κατάσταση να μην βελτιώνεται. Γιατί δηλαδή να μην φέρω ένα Γερμανό προπονητή. Εγώ λέω ότι το λάθος έχει ξεκινήσει από όταν ξεκίνησε η σεζόν, που ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει προπονητή τον Κρέσπο. Πολλοί λένε, και μεταξύ των οποίων το λέει και ο Γιάννης, δηλαδή να κοπιάρει το σύστημα της ΑΕΚ. Να το κοπιάρει το σύστημα της ΑΕΚ. Όπως έχουν κοπιάρει και άλλοι το σύστημα του Ολυμπιακού με τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο προπονητής που έπρεπε να έρθει ήταν ο Κρέσπο. Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μάρκο Σίλβα, Πέδρο Μαρτίνς. Δύο Ισπανοί, δύο Πορτογάλοι. Έγιναν όλα αυτά, ωραία, τα είπαμε και τα λες και πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε 5-6 μήνες, πόσο έχουμε. Διανύουμε μεταγραφική περίοδο. Διανύουμε σε λίγους μήνες εκλογές. Διανύουμε κυβερνητικές αλλαγές
Θα μου πει τη σχέση και ο Ολυμπιακός. Όλα έχουν σχέση. Τι κάνει ο κύριος Μαρινάκης, πού βρίσκεται, είναι καλά? Θέλω στο 90 να παίρνω το διπλό. Να παίζω στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μη! Ρόβι με θέλω και στο ελληνικό τι θέλω. Και στη Super League, αυτό που θες από το παιχνίδι σου, το έχεις στη Novibet. Με Bet Builder διαθέσιμο και στο live και προσφορά χωρίς κατάθεση, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.